Στο Χρήστο Νικολαίδη θα πάμε τώρα, ο οποίος βρίσκεται στο τελωνείο του Προγαμαχώνα, τον έναν από τους δύο τόπους μαρτυρίου των ξένων επισκεπτών της χώρας μας, γιατί στον άλλον, στους Ευζώνους, γίνεται το αδιανόητο πανευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει βάρδια το βράδυ αστυνομικών για να κάνουν τους ελέγχους και απλά κλείνουν το τελωνείο και έχουν τον κόσμο να κοιμάται στα αυτοκίνητα περιμένοντας πότε θα ξημερώσει. Πώς είναι τώρα τα πράγματα εκεί, Χρήστο? Ακριβώς, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, πραγματικά η κατάσταση αυτή στους Ευζώνους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο αυτόν εδώ τον τελωνειακό σταθμό του Προμαχώνα, κάτι το οποίο το πληρώνουν χιλιάδες τουρίστες καθημερινά. Εδώ πρέπει να σας πω ότι τόσο τα στελέχη της αστυνομίας, όσο και αυτά του Τελωνίου αλλά και του ΕΟΔΗ έχουν αποδειθεί σε έναν σκληρό αγώνα δρόμου προκειμένου να διευκολύνουν τους τουρίστες να περνούν όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μην σχηματίζονται αυτές οι ουρές χιλιόμετρων τις οποίες είδαμε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και να ταλαιπωρούνται χιλιάδες τουρίστες μπροστά από το συνοριακό σταθμό. Σίγουρα αυτή η εικόνα δεν είναι μια εικόνα που ταιριάζει σε μια χώρα η οποία αρέσκεται να ονομάζεται τουριστική και προσπαθεί να προσελκύει τουρίστες από όλη την Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι, όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εδώ του Τελωνίου, η κατάσταση εδώ στο Προμαχώνα θα ήταν πολύ καλύτερη εάν είχε ανοίξει και το Τελωνείο της Εξοχής Δράμας. Είναι ένας τελωνιακός σταθμός ο οποίος θα μπορούσε να απορροφήσει σημαντική κίνηση, κυρίως από τη Βουλγαρία, και να τη βγάλει στη Δράμα και από εκεί στις ακτές της Βόρειας Ελλάδας. Ένας συνοριακός σταθμός που είναι εντελώς κλειστός, Χρήστο Νικολαίδη. Δεν είναι ανοιχτός εντελώς κλειστός, καθόλου. Ακριβώς. Καμία ώρα της ημέρα. Παρά τις εκκλήσεις που έχουν κάνει οι τουριστικοί και άλλοι φορείς, η αυτοδιοίκηση και οι άλλοι φορείς της Βόρειας Ελλάδας, έχουν απευθύνει θερμή έκκληση στην κυβέρνηση να αποφασίσει επιτέλους να ανοίξει και αυτός ο συνοριακός σταθμός, προκειμένου να αποφορτιστεί η κατάσταση και εδώ στον Προμαχώνα. Εδώ στον Προμαχώνα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, θα έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάποια μέτρα ανακούφισης με τρεις νέες γραμμές εισόδου. Ωστόσο, οι τουριστικοί και άλλοι φορείς της περιοχής αναρωτιούνται γιατί θα έπρεπε να φάμε όλο τον Ιούνιο, γιατί θα έπρεπε να εκπέμψουμε προς όλη την Ευρώπη αυτές τις εικόνες ντροπής των προηγούμενων ημερών, μέχρι να ληφθούν αυτά τα μέτρα τα οποία πραγματικά ανακουφίζουν την κίνηση εδώ στο Προμαχώνα, Γιάννη.